σώμα ότι όταν είπα ότι το Eurogroup αρχίζει στις 4 το απόγευμα, δεν εννοούσα ότι έπρεπε να καθίσετε εδώ μέχρι τις 4 το απόγευμα. Και κύριε Βενιζέλο, δεν θα κάνω άλλο αστείο, για να μην σας, αυτό ήταν το τελευταίο αστείο, για να μην σας στεναχωρήσω επιπλέον. Το μόνο που θα έλεγα επιπλέον είναι ότι για το συγγνώμη που ζητήσατε, θα το έχετε το συγγνώμη αν μπορείτε στα 2,5 χρόνια που ήμουνα στη Βουλή πριν ως αντιπολίτευση, αν βρείτε μια φορά που είπα τη λέξη πραξικόπημα. Αν τη βρείτε μια λέξη αυτή, εγώ προσωπικά θα σας ζητήσω συγγνώμη. Νομίζω δεν θα βρείτε. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Ο κύριος Μητσοτάκης στην Επιτροπή μου έβαλε 4 ερωτήματα και αυτό με βοηθάει να κάνω έτσι ένα σχέδιο για την ομιλία, για να είναι γρήγορη και να μπορέσω να δώσω και τη γνώμη τη δικιά μου και της κυβέρνησης. Με ρώτησε πρώτον πόσο διαφορά έχει και πόσο διαπραγματευτήκαμε το μνημόνιο που ήταν η πρόταση των θεσμών και το τελικό κείμενο. Και με ρώτησε ότι κοίταξε αυτός και δεν είδε μεγάλη διαφορά. Το δεύτερο με ρώτησε, δεν είναι το χρέος το μνημόνιο και άρα η κυβέρνηση έχει πάει πίσω για το χρέος. Τρίτον με ρώτησε για το ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία και τέταρτον με ρώτησε ποιος θα εφαρμόσει αυτό το μνημόνιο, μια και είναι προφανές ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει αυτά τα πράγματα που είναι εκεί. Πάω πρώτος στη διαφορά των δύο κειμένων, τι μας είχε καταθέσει, τι μας καταθέσανε οι... Ησυχία. Τι κείμενο καταθέσανε οι θεσμοί και τι κάναμε εμείς. Θα σας πω μόνο 7, είναι πολύ περισσότερα, αλλά νομίζω ότι είσαστε αρκετά έμπειρος να κάνετε πιο προσεκτική ανάγνωση. Διαφορά πρώτη έχει να κάνει με τη μικρή ΔΕΗ. Στο δικό τους το σχέδιο λέγανε ότι αν δεν πετύχει το δικό σας το σχέδιο που δεν έχει ιδιωτικοποιήσει, το σχέδιο το γαλλικό με το νόμε, θα πρέπει να ιδιωτικοποιήσετε τη μικρή ΔΕΗ. Αυτό δεν θα το δείτε στο δεύτερο κείμενο. Στο πρώτο κείμενο υπήρχε για τα κόκκινα δάνεια με τα distress funds μια αγοραία λύση που επέβαλε πώς θα λυθούν τα προβλήματα των κόκκινων δανείων. Στο νέο κείμενο δεν θα το δείτε. Στο δικό του το κείμενο υπήρχε ότι πρέπει να ξαναβάλουν τα νοσοκομεία το 5 ευρώ για κάθε επίσκεψη. Στο νέο κείμενο δεν θα το βρείτε. Όχι, δεν το διαβάζετε ούτε εσείς, ούτε και εσείς διαβάζετε. Κύριε Χατζηδάκη, μη διακόπτετε. Θα μου δώσετε 20 δευτερόλεπτα να απαντήσω στον κύριο Χατζηδάκη. Ξέρετε τι λέει, κύριε Χατζηδάκη. Ξέρετε τι λέει. Μου κάνατε να απαντήσω. Μου κάνατε μια ερώτηση. Μπορώ να απαντήσω. Ξέρετε τι ανησυχούν οι Τροϊκανοί. Να βρούμε κάποιο διοικητικό μέτρο για να μην υπάρχει πλημμύρα ανθρώπων στα εξωτερικά γιατρία. Και επειδή οι δικοί σας άνθρωποι ποτέ δεν πάνε στα εξωτερικά γιατρία, γιατί πάνε στην ιδιωτική υγεία, δεν σας ενδιαφέρει και γι' αυτό δεν καταλάβατε τη διαφορά. Γι' αυτό δεν το κατάλαβατε. Πάμε παρακάτω. Να διαβάζετε καλύτερα. Συνεχίστε. Λοιπόν, σημείο 4. Κύριε Σκρέκα, συνεχίστε, έχετε χρόνο. Γιατί τώρα, κύριε Άδων, κύριε Γεωργιάδη. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Λοιπόν, πέμπτο σημείο, κύριε Μητσοτάκη, για να διαβάσετε καλύτερα τα κείμενα. Κύριε Σκρέκα, κυρία Βόλτεψη. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Πέμπτο σημείο. Θα δείτε στο... Κυρία Βόλτεψη. Εγώ ξέρω ότι... Κύριε, η, παρα...
παρατήρηση που έκανα, η παρατήρηση που έκανα είναι ότι φαντάζομαι ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν πηγαίνουν πολύ στα εξωτερικά γιατρία. Αυτό ήτανε. Κύριε Γεωργιάδη, τι μου είσαι. Απλώς. Κύριε Γεωργιάδη, εντάξει. Συνεχίστε. Να ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός. Συνεχίστε. Κύριε Γεωργιάδη, καθίστε. Καθίστε, κύριε Γεωργιάδη. Καθίστε. Ελάτε, κύριε. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Να αποφύγουμε. Να αποφύγουμε εντάσεις. Συνεχίστε. Να αποφύγουμε εντάσεις. Συνεχίστε. Απλώς μου κάνει εντύπωση ποια πράγματα δεν πρόσεξε ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν πρόσεξε ότι δεν υπάρχει ιδιωτικοποίηση. Δεν πρόσεξε ότι δεν υπάρχει το 5 ευρώ. Δεν πρόσεξε ότι δεν υπάρχει αγοραία λύση για τα κόκκινα δάνεια. Δεν πρόσεξε ότι δεν υπάρχει ο νόμος Διαμαντοπούλου για την εκπαίδευση. Δεν υπάρχει. Θα γίνει. Έχει το νόμο Διαμαντοπούλου μέσα με αναφορά. Ορίστε, κύριε. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, όμως νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνω εγώ εισήγηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει. Θα είστε πιο σεμνός εδώ μέσα. Τι σεμνός, εγώ να είμαι σεμνός. Την οποία την είδατε την ομάδα σας. Την είδατε την ομάδα σας. Μη μου κάνετε με τα χέρια έτσι. Μα τι μου λέτε τώρα. Άκου τώρα τι σου λέω. Δεν θα μας προκαλέσετε. Άμα θέλετε να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Η πρόκληση, αυτό που σου λέω. Η πρόκληση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εάν θέλετε, κύριε συνάδελφε, κύριε Μημαράκη, ηρεμήστε. Κύριε συνάδελφε, ηρεμήστε. Εάν θέλετε και να μας προκαλέσετε και να το ψηφίσουμε, δεν γίνονται και τα δύο. Δεν γίνονται. Και καθίστε, κύριε Μημαράκη, κύριε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Όχι, ακούτε, σας λέω εγώ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα είστε πιο σεμνός. Τι ήμουν, πού ήταν. Δεν θα μας προκαλείτε. Πού ήταν η ΕΕ. Εάν μας προκαλέσετε, θα απαντήσουμε καταλήλως. Κύριε Μήμα. Δέρμα πια αυτά. Κύριε Υπουργέ. Ποιο λάθος έκανα. Ότι με διακόπτετε συνέχεια. Κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι το λάθος. Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλετε να μιλήσω ούτε και εσείς. Κύριε Υπουργέ, καθίστε. Κύριε Ξηδάκη, καθίστε ήσυχα στη θέση σας. Και ο κύριος Υπουργός, παρακαλώ να έρθει να ολοκληρώσει ο κύριος Υπουργός. Να έρθει... Ο κύριος Ξηδάκης να καθίσει στη θέση του και ο κύριος Τσακαλώτος να έρθει να ολοκληρώσει και να αποφεύγουμε τις εντάσεις και τις αναφορές προσωπικές. Κύριε Τσακαλώτο, κύριε Υπουργέ, ελάτε, έχετε βασική ευθύνη σήμερα να αναφερθείτε στο σώμα, ελάτε να ολοκληρώσετε την ομιλία σας και παρακαλώ πολύ να αποφύγουμε τις εντάσεις. Παρακαλώ, κύριε Τσακαλώτο, ολοκληρώστε. Έχετε άνεση χρόνου. Λοιπόν, έχετε άνεση χρόνου. Νομίζω εξήγησα. Δεν υπάρχει τρόπος να συνεχίσω. Θα πω 2-3 πραγματάκια. Νομίζω ήμουν ασαφής τι υπήρχε στο βασικό κείμενο που μας δώσανε, τι δεν υπήρχε. Είπα 5, 6, 7, 8 πράγματα πολύ βασικά για την παιδεία, για το ταμείο που δεν έχω καιρό να το επεκτείνω, για τις εργασιακές σχέσεις που για αυτές δεν σας ενδιαφέρουν και που ήταν Μάρτιο του 2016 και δεν υπάρχει ημερομηνία, για τον νόμο Διαμαντοπούλου που δεν υπάρχει, κύριε Μητσοτάκη, και μια σειρά άλλες αλλαγές. Και ήμουνα και ίσως λίγο εκνευρισμένος, γιατί όταν έχεις διαπραγματευτεί 24 ώρες για να κάνεις αυτές τις αλλαγές και πηγαίνετε στα κανάλια και λέτε ότι ο Σταθάκης του Τσακαλώτος πήρανε καφέδες. Αυτό που είπατε, όταν μετά από 24 ώρες και τελείωσε 8,5 ώρα, μπορεί να καταλαβαίνετε κάποιο εκνευρισμό. Λοιπόν,
Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα που με ρωτήσατε. Κύριε Μητσοτάκη, παρακαλώ, συνεχίστε. Κύριε Υπουργέ, γέλατε κύριε Υπουργέ. Γέλατε. Λοιπόν, νομίζω... Κύριε Δαβάκη, σας νομίζω κύριε ότι δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, δεν θέλει. Συνεχίστε κύριε Υπουργέ. Ίσες, δεν θέλει να συζητήσουμε. Δεν υπάρχει. Συνεχίστε. Μην τον διακόπτετε και εσείς συνεχίστε κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, για το θέμα του χρέους που μου είπε ο κύριος Μητσοτάκης δεν υπάρχει, είναι απόφαση του Eurogroup. Και όχι μόνο είναι απόφαση για το Eurogroup. Όλη η Ευρώπη, σχεδόν όλος ο κόσμος, παντού συζητάει για το χρέος. Γίνεται ένας τεράστιος καυγάς μεταξύ του Δουνουτού και της Γερμανίας. Όλοι οι άνθρωποι συζητάνε για αυτό το θέμα, ότι το έχει κερδίσει η Ελλάδα. Το Δουνουτού λέει ότι εγώ δεν μπαίνω αν δεν γίνει αναδιάρθρωση. Η Γερμανία προσπαθεί να το αποφύγει αυτό. Και είσαστε ο μόνος άνθρωπος, κύριο Μητσοτάκη, που δεν έχετε καταλάβει τι έχει κερδίσει η ελληνική κυβέρνηση. Ότι θα συζητηθεί μετά από την πρώτη αξιολόγηση το χρέος. Και το βάζετε για θέμα. Μην απευθύνεστε προσωπικά. Αφήστε, συνεχίστε. Μην απευθύνεστε. Συνεχίστε κύριε Υπουργέ με την άποψη, αλλά μην απευθύνεστε προσωπικά. Λοιπόν, δεν συνεχίζω με την ομιλία μου. Συνεχίστε, έχετε είπα, χρόνο. Είπα, έχετε δεν υπάρχει χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, ούτε υπάρχει... Έχετε χρόνο, όχι, δεν χρόνο, έχω χρόνο, δεν έχω. Απευθύνεστε προσωπικά. Λοιπόν, θα πω 2-3 πραγματάκια στο τέλος που έχει να κάνει με αυτά που είπα στην Επιτροπή, ότι... Τα θέματα ότι είναι μια πολύ δύσκολη συμφωνία, μια συμφωνία που έχει πολλά αγκάθια και στο ερώτημα ποιος μπορεί να το εφαρμόσει θα εξαρτηθεί από ποιον ο ελληνικός λαός εμπιστεύεται για να διαπραγματευτεί το χρέος, για ποιον ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί να κάνει τις αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις σε προοδευτική κατεύθυνση, για ποιος θα μπορέσει να έχει ένα αναπτυξιακό σχέδιο μέχρι το Μάρτιο του 2016 που λέει το μέσα το MOU ότι πρέπει να καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση, για ποιος θα μπορέσει να έχει ένα αγροτικό σχέδιο που λέει μέσα ότι πρέπει να το παρουσιάσουμε με το φθινόπωρο, για ποιος θα μπορεί να μετριάσει αυτές τις αδικίες, είτε μεγάλες για τους αγρότες, είτε μικρές, αλλά σημαντικές για το κινηματογράφο, όπου οι φόροι υπέρ τρίτων μειώνονται, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός για το πολιτισμό. Νομίζω αυτή η συζήτηση είναι ανοιχτή. Το είπα και σε όλες τις προηγούμενες ομιλίες μου, ότι στο τέλος πρέπει να κριθεί το μνημόνιο αυτό με τα υπέρ και τα κατά του, και τώρα είναι η στιγμή να το κάνετε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε κι άλλο χρόνο αν θέλετε. Έχετε κι άλλο. Κύριε Φίλη, είσαστε έτοιμος? Ορίστε.